Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα για τα παιδιά. Φύγαν κατευθείαν Δευτέρα, μάθημα δεν γίνεται. Δυστυχώς είχαμε κάτι έκτακτο. Και είχαμε ένα από τα σπάνια θέματα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή δεν θυμάμαι πολύ πρόσφατα τουλάχιστον να έχει καταρρεύσει το σύστημα της θέρμανσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει αδειάσει όλο το νερό, τι έχει συμβεί εκεί τώρα? Έχουμε μία διαρροή στο σύστημα που είναι κοινό για τα δύο λύκια, για το δεύτερο και για το πρώτο λύκιο. Πού πήγε το νερό? Δυστυχώς έχασε την πίεση έτσι ώστε δεν καταφέρει να τροφοδοτεί με νερό το σύστημα. Μάλιστα. Και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος. Μάλιστα. Σταδιακά βέβαια έχουμε αποκατάσταση, ήδη σε κάποιον όροφο αυτή τη στιγμή υπάρχει θέρμανση. Ναι. Και σταδιακά θα παίρνει και το υπόλοιπο κτίριο. Τα παιδιά όμως έφυγαν από το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά δυστυχώς δεν θα μπορούσαν να μείνουν μέσα στο κρύο, γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε με ανοιχτά παράθυρα, χωρίς καθόλου θέρμανση. Ναι. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ούτε μπορούμε να κλείσουμε τα παράθυρα έτσι ώστε να είμαστε μέσα. Οπότε τα πιο πολλά παιδιά έχουν ήδη φύγει. Πέρα από κάποια παιδιά που είναι από χωριά που έχουν ενημερώσει και αυτοί τους γονείς τους. Και... για να έρθουν από τα πάρουν, γιατί η συγκοινωνία είναι για συγκεκριμένη ώρα, βεβαίως. Ναι. Και όχι για... Έχουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κάποια παιδιά στο σχολείο ακόμη που περιμένουν να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Να ρωτήσω λίγο το εξής. Α, υπάρχουν ακόμα παιδιά που είναι να τα παραλάβουν, δεν έχουν έρθει? Ναι, κάποια παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούν να δουλεύουν, δεν μπορούν να πάρουν κατευθείαν άδεια. Ναι. Θα πρέπει να κανονίσουν τον τρόπο έτσι ώστε να έρθουν να τους παραλάβουν. Ναι, ταυτόχρονα παρουσιάστηκε το πρόβλημα, γιατί συστεγάζονται τα δύο σχολεία φυσικά. Υπάρχει ένας Λέβητας. Είναι ένας Λέβητας, αλλά μας είπαν ότι πρώτα το πρώτο είχε το πρόβλημα και μετά πήγε και στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν είναι σωστή πληροφορία. Δεν ξέρω. Ποια είναι η ροή που παίρνει. Σκεφτείτε και στο σπίτι μας δεν ξέρουμε με ποια σειρά παίρνει τα καλωριπέ. Αυτή είναι ένα συγκρότημα που όλο το συγκρότημα παίρνει από ένα Λέβητα. Με ποια σειρά? Τώρα, ας πούμε λογικά, αφού μου λένε ότι έχει αποκατασταθεί σε κάποιον όροφο, σημαίνει ότι αυτός ο όροφος παίρνει πρώτος νερό. Ναι. Τώρα, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τα παιδιά ότι αύριο θα πάνε σχολείο και πώς θα ενημερωθούν? Δείτε, αν τα παιδιά δεν πάρουν κάποιο μήνυμα ότι θα γίνει τηλεεκπαίδευση, δηλαδή ότι δεν θα πάνε στο σχολείο τους, τα παιδιά θα πάνε κανονικά στο σχολείο, που σημαίνει ότι θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Α, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθούν. Ναι. Αν δεν πάρουν κάποιο μήνυμα για τηλεεκπαίδευση, θα πάνε κανονικά. Ναι. Αν και αύριο συνεχίσει το πρόβλημα, θα γίνει τηλεεκπαίδευση, έτσι? Βέβαια. Μάλιστα. Δεν θα πάμε δεύτερη μέρα τα παιδιά στο κρύο με ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε. Ναι. Γιατί όλες αυτές τις μέρες το σύστημα ήταν ανοιχτό. Σε χαμηλή θερμοκρασία βέβαια, αλλά ανοιχτό για να μην έχουμε ζημιές. Σωστά. Ξέρετε ότι δεν κλείνουμε εντελώς τα καλοριφέρ. Το ξέρουμε από τις, ειδικά στις πολύ παγερές μέρες. Οπότε το καλοριφέρ όλες αυτές τις μέρες δούλευε στα σχολεία. Ναι, μπορεί να μας δώσει η τεχνική μια εξήγηση τι ακριβώς έγινε και πώς έφυγαν τα νερά από τις σωληνώσεις των καλοριφέρ. Κάποια μικρή διαρροή μάλλον θα έχει γίνει και θα άδειασε σταδιακά. Και άδειασε σταδιακά, μάλιστα. Και τώρα προσπαθούν να επιδιορθώσουν αυτή την διαρροή που υπήρξε, αυτή η διαρροή στο κεντρικό Λέβητα στο σχολείο. Στο μοναδικό Λέβητα, γιατί μιλάμε για ένα Λέβητα. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Βασιλιάδου, εύχομαι, δεν το περιμέναμε, γι' αυτό ήρθε και αυτό όμως. Ναι. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα της φετινής χρονιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.